είναι άλλο ένα παράδειγμα της συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στην Περιφέρεια και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η Περιφέρεια της Κρήτης δημιούργησε το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι συνεργάτης και αρρωγός στην προσπάθεια αυτήν, με στελέχη του, με καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που συμμετέχουν, και είναι άλλη μια απτή, ένα απτό παράδειγμα της σύνδεσης που υπάρχει ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στην κοινωνία της Κρήτης. Θέλω με την ευκαιρία να συγχαρώ ιδιαίτερα τόσο τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης που συντονίζουν το πρόγραμμα, αλλά και τους καθηγητές τους δικούς μας, τον καθηγητή τον Γιάννη τον Ζαϊμάκη, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας, η ψυχή του προγράμματος. Είναι κάτι που τιμά την Περιφέρεια Κρήτης για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το τόσο σοβαρό θέμα με τις ανισότητες, τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη των αποκλεισμένων ανθρώπων. Και είναι και ο σύγχρονος ρόλος των πανεπιστημίων, όχι απομονωμένα στο ακαδημαϊκό τους έργο, μέσα στην κοινωνία, μαζί με την κοινωνία, καταγράφοντας την κοινωνία, έτσι ακριβώς δεν είναι? Συμφωνούμε απόλυτα. Άλλωστε, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης το κάνει διαρκώς. Και άλλη μια ευκαιρία η σημερινή για να πούμε ότι όταν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κεντρικές θέσεις, όπως είναι ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης της Κρήτης, αντιλαμβάνονται τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί παρά να έχουμε επιτυχημένες δράσεις. Και μια επιτυχημένη δράση της Περιφέρειας και του Πανεπιστήμιου είναι αυτή εδώ. Είναι ένας καινοτόμος θεσμός που εισαγάγει στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής τη λογική της συστηματικής έρευνας θυλάκων κοινωνικής αποστέρησης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε χωρικό επίπεδο και την ανάγκη μέσα από συνέργειες, μέσα από ένα κοινοτικό κοινωνικό σχεδιασμό και μέσα από δράσεις που ξεκινάνε από τα κάτω στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εκεί που τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε σημαντικά προβλήματα. Η λογική πίσω από όλα αυτά είναι ότι πρέπει να πάμε σε ένα νέο μοντέλο χωρικής δικαιοσύνης, όπου η κάθε χωρική ενότητα να έχει παρόμοιες ευκαιρίες και δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και για την κάλυψη των βασικών και όχι μόνο κοινωνικών αναγκών, και μια λογική μιας κοινωνίας ευημερίας που δυστυχώς ακόμα και σε υποτιθέμενες πλούσιες περιοχές όπως θεωρείται η Κρήτη, υπάρχουν αυτοί οι θυλακές φτώχειας, τους οποίους οφείλουμε, είναι ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, να αντιμετωπίσουμε. Και πάντως δεν μπορεί να το κάνει το κεντρικό κράτος, η πολιτεία. Αυτό είναι που λέμε το κλειδί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αποκέντρωση και πόρη στις περιφέρειες και στους δήμους για να μπορέσουν χωρικά να αντιμετωπίσουν θύλακες φτώχειας, όπως λέτε. Νομίζω ότι στο σημερινό συνέδριο έχουμε και τέτοιες εισηγήσεις που προέρχονται από το εξωτερικό, που δείχνουν τη σημασία των αποκεντρωμένων κοινωνικών πολιτικών, οι οποίες γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα, και των στρατηγικών εκείνων, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν, οι οποίες θα αντλήσουν πόρους εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς, αλλά τα προβλήματα και η διαχείρισή τους, ο κοινωνικός σχεδιασμός, πρέπει να γίνει αποκεντρωμένα. Σήμερα διοργανώνουμε ένα διεθνές συνέδριο του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια και την αποστέρηση, πολιτικές χωρικού κοινωνικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη». Το συνέδριο έχει σκοπό να αναδείξει τη σημασία της κοινωνικής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, με μια προσέγγιση χωρική, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε κατά τόπους τα προβλήματα τα κοινωνικά και πώς αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε και να εντοπίσουμε προκειμένου να έχουμε και τις κατάλληλες πολιτικές για να τα αντιμετωπίσουμε. Η κοινωνική πολιτική είναι μέρος μιας συνολικής πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία συνυπολογίζει την οικονομία και το περιβάλλον σε μια ολιστική προσέγγιση. Και έτσι εμείς θέλουμε να αναδείξουμε αυτή τη σημασία του τομέα της κοινωνικής πολιτικής σε όλο αυτό το εγχείρημα. Πόσο σημαντικό είναι, κυρία Βλασάκη, να περάσουμε από τις κοινωνικές πολιτικές που ασκεί το κράτος, στις κοινωνικές πολιτικές που θα μπορούν οι περιφέρειες να ασκήσουν σε μια λογική αποκέντρωσης από το κεντρικό κράτος που αγνοεί ενδεχομένως τέτοιους χωρικούς αποκλεισμούς σε συγκεκριμένες περιφέρειες? Είναι τελικά το κλειδί για την επόμενη μέρα και την αντιμετώπιση της νέας φτώχειας? Ναι, αυτός είναι ο σχεδιασμός, πώς η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να αναλάβουν ζητήματα κοινωνικής ένταξης
και να πάρουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των περιοχών και αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, που λαμβάνει υπόψη και τις τρεις διαστάσεις, και την κοινωνία και το περιβάλλον και την οικονομία. Οπότε, ναι, αυτό είναι η νέα τάση και αυτό είναι το ζητούμενο. Και όντως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους και σιγά σιγά νομίζω θα τον αναπτύξουν περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε με το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, που για τρίτη χρονιά συνεχίζει τη δραστηριότητα, αλλά και τα επόμενα χρόνια ήδη θα χρηματοδοτηθεί από το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον κάθε Δήμο, διότι πρέπει να αντρίσει στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να μην μπορεί από καμιά άλλη πηγή να τα αντρίσει, και αξίζουν συγχαρτήρια στα στελέχη της περιφέρειας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που έχουν κάνει αυτό το σημαντικό έργο. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό το έργο το οποίο γίνεται με το παρατηρητήριο. Πήραμε τα συγχαρτήρια χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά τα οποία κάνει η περιφέρεια, καινοτόμα εργαλεία που θα δείξουν ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για την ένταξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Γιατί αυτοί δεν βρίσκουν άλλα εργαλεία για να μπορούν να προωθήσουν αυτές τις ανισότητες που υπάρχουν, και μέσα από αυτό το σημαντικό περιφερειακό εργαλείο μπορούμε αναδήμο να δούμε και αναχωριό ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια αποκέντρωση, πρέπει να υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις και οι Δήμοι πρωτίστως και η περιφέρεια σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερα όλα τα θέματα αυτά παρά το κεντρικό κράτος.